Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας ότι συνεχίζεται με μεγάλη ένταση προσπάθεια για την περισυλλογή των νεκρών αργυροπελεκάνων από τις λίμνες της περιφέρειάς μας. Ήδη εδώ στην Καστοριά έχει ολοκληρωθεί η περισυλλογή. Συνεχίζεται στην Πρέσπα και στις άλλες λίμνες της περιφέρειάς μας όπου έχουμε νεκρούς αργυροπελεκάνους. Ένα φαινόμενο το οποίο έχει κάνει την εμφάνισή του φέτος με αυξημένα κρούσματα. Ωστόσο, ήταν άμεση αντίδραση όλων μας. Από την πρώτη στιγμή κάναμε μια έκτακτη σύσκεψη και έναν συντονισμό μεταξύ όλων των φορέων για να γίνει ο σχεδιασμός αυτής της περισυλλογής και ήδη έχει υπογραφεί και σύμβαση σχετική από την περιφέρεια με ανάδοχο για να γίνει η μεταφορά, η περισυλλογή των νεκρών πουλιών και η κάψη τους ειδικούς κλιβάνους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται και τον υποδοτικό Μυρά που μας στηρίζει από την πρώτη στιγμή, και τον Δήμο Καστοριάς και τον Δήμο Πρεσπών και τον Δήμο Αμιντέο και όλους τους Δήμους που εμπλέκονται, που έχουμε πλέον στις λίμνες μας νεκρά πουλιά, αλλά και εδώ στην Καστοριά, ιδιαίτερα τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, που με οργανωμένο τρόπο φροντίσανε και μαζέψανε τα νεκρά πουλιά από την Καστοριά και γίνεται μια καθημερινή παρακολούθηση και παρατήρηση, ώστε αν προκύψουν καινούργια κρούσματα να γίνει άμεση επέμβαση. Θα είμαστε σε ετοιμότητα όλο το επόμενο διάστημα μέχρι όταν ανέβουν και οι θερμοκρασίες και αρχίζει σιγά σιγά αυτός ο ιός, αυτό το παθογόνο που προκαλεί την γρήπη των πτηνών να εκλείψει από την περιοχή μας. Θα πρέπει να πούμε ότι το φαινόμενο αυτό εντοπίζεται σε όλη την Ευρώπη δυστυχώς και σε άλλες χώρες έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Γι' αυτό και είμαστε σε ετοιμότητα και σε επιφυλακή για να παρακολουθούμε από κοντά τι συμβαίνει στα οικοσυστήματά μας. Και πάλι θερμές ευχαριστίες σε όλους όσους συνέδραμαν σε αυτή την προσπάθεια, η οποία και συνεχίζεται. Τα έντονα τα μεταφορικά της περιφέρειας, των ανθρώπων της περιφέρειας, των υπηρεσιών της περιφέρειας, ήταν αυτό που πιστεύω που ήταν η καλύτερη πρόληψη για την περιοχή μας. Το ότι σώσαμε μια κατάσταση σε κάποιες άλλες λίμνες πέρα των Πρεσπών, που ήταν δεδομένη η θνησιμότητα των πουλιών που ήταν τα άρρωστα, νομίζω ότι μειώσαμε κατά πολύ τον ιό στην περιοχή μας. Βέβαια, αυτό πρέπει να κάνουν και οι κανόνες βιοασφάλειας να τηρούνται ευλαβικά από τους ανθρώπους που έχουν ιδιωτικές εκτροφές, μικρά κοτέτσα, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να μειώσουμε ακόμη περισσότερο το φορτίο σε όλες τις περιοχές. Μπορώ να πω ότι στη λίμνη της Καστοριάς, όπως είπε ο κ. Περιφερειάρχης, συλλέξαμε τα πουλιά. Βέβαια, περιμένουμε, γιατί ο κόσμος μπορεί να βλέπει και άλλα νεκρά. Δεν έχει σταματήσει. Μπορεί και αύριο μεθαύριο να υπάρχουν κάποια νεκρά. Είμαστε εδώ μαζί με την ιατρική υπηρεσία που έχει στεφεί με επιτυχία όλη αυτή τη δουλειά. Την ιατρική υπηρεσία Καστοριάς νομίζω ότι είναι άριστη συνεργασία έχουμε μαζί τους. Στην Πρέσπα σήμερα ήδη συλλέγονται κατά δεκάδες με ειδική εταιρεία μολυσματικών τα ζώα. Ελπίζουμε ότι στις καλύτερες επόμενες μέρες. Αλλά είμαστε εδώ ώστε να παρακολουθούμε και να κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει μαζί με τις υπηρεσίες.